Με αφορμή τη συνάντηση της Παρασκευής με τους Αμερικάνους επενδυτές, ο Δήμαρχος Στέλιος Μποζίκης μίλησε για την αίσθηση που αποκόμισε και αναφέρθηκε στις εντυπώσεις των Αμερικανών μετά το tour. Επισήμανε πως είναι θετικό μέσα σε περίοδο οικονομικής κρίσης να υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών, όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει απλοποίηση στις διαδικασίες αδειοδότησης που απαιτούνται σε τέτοιου είδους έργα. Για την επίσκεψη των τριών τεχνοκρατών και υποψήφιων επενδυτών για την ανάπλαση του λιμανιού, μίλησε στην κάμερα της Εροζήτα ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Διονύσης Καρδιανός. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι έφυγαν ενθουσιασμένοι από τις ομορφιές του νησιού, όμως θα πρέπει να δείξουμε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς όταν πληροφορήθηκαν για το ποσό των 35 λεπτών που εισπράττει το Λιμενικό Ταμείο από τα δικαιώματα, έδειξαν να απογοητεύονται. Τα αίτια του θανάτου του 42χρονου κατοίκου Καλλιπάδου, σύμφωνα με όσα στοιχεία έγιναν γνωστά, Νίκου Χαρακτηνού, που βρέθηκε νεκρός στις 12 το μεσημέρι μπροστά από την καντίνα που βρίσκεται στην περιοχή του γηπέδου στην παραλία του Τσιλιβή, αναζητούν οι ιδιοκτικές αρχές. Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος 42χρονος άνδρας σχεδόν καθημερινά άνοιγε τη συγκεκριμένη καντίνα και το ίδιο συνέβη και τη συγκεκριμένη στιγμή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε πεσμένος με το πρόσωπο πάνω στην άμμο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Αποφασισμένος να ακυρωθεί η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ακίνδου σε άλλο κτίριο εκτός του διοικητηρίου, δηλώνει ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου μετά και τη συζήτηση του θέματος στις τελευταίες συνεδρίες του Περιφερειακού. Πολύ αυστηρό στην κριτική του προς το Υπουργείο Οικονομικών που ζητά τη μεταστέγαση της Περιφερειακής Ενότητας Ακίνδου σε άλλο κτίριο από αυτό που στεγάζεται σήμερα, προκειμένου στο διοικητήριο να στεγαστεί η εφορία του νησιού, ήταν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Άνθης. Ο κ. Άνθης σημείωσε πως αν έχει μείνει ένα σπυρί μυαλό στους διοικούντες, θα πρέπει άμεσα να ακυρώσουν την απόφαση που έχουν λάβει για την έξωση της Περιφερειακής Ενότητας από την πρώην Ομαρχία Ζακύνθου. Να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που δίνονται για την διαφημιστική προβολή ή και με άλλες δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιφέρεια, επιδιώκει ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Εροζήτα. Ο κ. Σπύρου σημείωσε πως για αυτό το σκοπό θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των Περιφερειακών Συμβούλων της πλειοψηφίας, ενώ εξέφρασε και τον προβληματισμό του για την επέκταση των προγραμμάτων All Inclusive στα μεγάλα ξενοδοχεία. Περίπου στο 40% φτάνει η πληρότητα στα ξενοδοχεία που λειτουργούν εκτός προγραμμάτων All Inclusive, εκτιμά ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, Γιάννης Ξένος. Ο κ. Ξένος επεσήμανε πως μπορεί να έχει σημειωθεί μια ορισμένη αύξηση της κίνησης τον Ιούνιο, ωστόσο υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για το μέλλον και κυρίως για την ελληνική αγορά. Λίγοι τουρίστες, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ανάρμοστες συμπεριφορές, πτώσεις της πωλής των τουριστικών και γενικότερη έλλειψη ποιότητας, με άλλα λόγια τον γνωστό τρόπο διασκέδασης του Λαγανά, κατέγραψε η κάμερα της Εροζήτα τους επιχειρηματίες της περιοχής. Φαίνεται να μην έχει αλλάξει η εικόνα τα τελευταία 20 χρόνια, όμως φέτος υπεύθυνα θεωρούνται τα προγράμματα All Inclusive. Σε γενικό εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στη 48 ώρα απεργία της Τρίτης και της Τετάρτης, καλεί το ΠΑΜΕ που προχώρησε σε συμβολική παράσταση στο Δήμο, αναρτώντας γιγαντοπανό που καλούσε στην απεργία. Η τοπική γραμματεία έχει προγραμματίσει δύο συγκεντρώσεις τόσο για την Τρίτη όσο και για την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί έξω από το παλαιό εργατικό κέντρο. Τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης που προβλέπει προσλήψη εργαζόμενων από μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ISO με πεντάμινες συμβάσεις, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόκειται για αναγκαστική απόφαση, όπως εκτίμησε ο πρόεδρος του Σώματος Χρήστος Άνθης, προκειμένου να αξιοποιηθούν περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συζητηθεί το θέμα της χάραξης αγιαλού του Λαγανά αλλά και της διαχείρισης των λιμανιών της περιφέρειας, αφού κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό στη συνεδρία του Σαββάτου στην Ιθάκη. Το Σώμα υιοθέτησε επίσης ψηφίσματα για διάφορα θέματα που τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης, όπως για τις ξένες γλώσσες στα σχολεία και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Την ετήσια αποχαιρετιστήρια για τη φετινή σχολική περίοδο γιορτή του διοργάνωσε ο παιδικός σταθμός Λουλουδότοπος με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στο Λυκούδι.